καταθέσουμε αιτήσεις στον κύριο ανακριτή, προκειμένου μας χορηγηθούν αντίγραφα τόσο από το παντεολιτικό υλικό το οποίο υπάρχει και τα καταγραφικά που ουσιαστικά κατέγραφαν την καθημερινότητα της μονάδος, τα οποία δεν μας έχουν δοθεί μέχρι σήμερα, καθώς επίσης χρειαζόμαστε και όταν έγινε η αυτοψία από την κυρία Εισαγγελέα μαζί με ιατροδικαστές, δεν έχουμε πάρει τα απορίσματα, να δούμε ακριβώς εάν τότε ευρέθη και αν ενευρέθη κάτι. Και βεβαίως και την έκθεση που συνέταξε η κυρία Εισαγγελέα, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει κανένα αντίγραφο. Από εκεί και πέρα, πλέον έχουμε επισημάνει και αντιφάσεις στις διάφορες μαρτυρικές καταθέσεις, τα οποία θα επισημανθούν και στην Εισαγγελία και στον κύριο ανακριτή, προκειμένου να ασκηθούν τα νόμιμα. Όταν λέτε αντιφάσεις, δηλαδή από ποιος, από προσωπικό της μονάδας? Από προσωπικό της μονάδας, που υπάρχουν άλλες καταθέσεις που έδιναν σε προγενέστερο στάδιο, άλλες καταθέσεις σε μεταγενέστερο στάδιο. Τέλος πάντων, υπάρχουν και ιστορία εγγράφων, τα οποία αποδεικνύουν ακριβώς μια μεταστροφή, η οποία δεν εξηγείται, τουλάχιστον λογικά. Δηλαδή, θα καταθέσετε μηνύσεις σε βάρος πόσων μαρτύρων? Εμείς αυτή τη στιγμή αναφερόμαστε σε 4 συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πει άλλα στην προδικασία, άλλα κατά την κύρια διαδικασία. Και επισημαίνουμε αυτές τις αντιφάσεις. Κάτι άλλο που θα προκύψει μέχρι το δικαστήριο, δηλαδή κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό? Κοιτάξτε, αυτό που για μας είναι σημαντικό είναι το γεγονός των νοτιοδικαστικών εκθέσεων, διότι σύμφωνα με τον δικό μας τεχνικό σύμβουλο, καθηγητή Πανεπιστημίου, οι 3-4 που έχουν έρθει μέχρι τώρα δεν προκύπτει κάτι συγκεκριμένο, είναι στα πλαίσια της πιθανολόγησης και βέβαια δεν μπορεί να κάθονται κάποιοι άνθρωποι προφυλακισμένοι με πιθανολόγηση. Δεν μιλάτε τώρα στη μονάδα η οποία λειτουργεί ακόμα. Έχετε πληροφορίες, γίνονται έλεγχοι συχνοί, έχει αλλάξει κάτι? Κανονικότατα γίνονται οι έλεγχοι, όπως λέμε και στο παρελθόν οι έλεγχοι. Πάντα υπήρχαν οι έλεγχοι και πάντα υπάρχουν οι συγκεκριμένες καταγραφές. Τώρα από εκεί και πέρα όλα αυτά θα προσκομιστούν και έχουν προσκομιστεί αρκετά έγγραφα και θα προσκομιστούν ακόμα περισσότερο, γιατί ζητάμε και από το ΕΚΑΒ έγγραφα και από το νοσοκομείο και που αφορούν συγκεκριμένους καταγγέλλοντες, προκειμένου να αποδειχθούν και αυτά τα οποία λέμε εμείς ευσταθούν και δεν. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική από αυτή που παρουσιάστηκε. Ξέρετε πώς είναι τώρα οι φιλοξενούμενοι στη μονάδα, σε αριθμό? Σύμφωνα με την άδεια, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς είναι η άδεια. Αλλά είναι σύμφωνα με την άδεια, γίνονται οι έλεγχοι. Ούτως ή άλλως η μονάδα λειτουργεί. Σας λέω και πριν γινόταν έλεγχοι και πριν υπήρχαν εξετάσεις και από γιατρούς και από το υγειονομικό, από τις υπηρεσίες πρόνοιας και το βασικότερο από υπηρεσίες της Αθήνας όπως η ΟΔΗ. Δηλαδή αυτό το πράγμα ότι ερχόταν η ΟΔΗ και δεν έβλεπε, το θεωρώ απίθανο. Θυμήστε μου για πότε έχει προσδιοριστεί η δίκη? Είναι 18 Νοεμβρίου στο πλημέλημα που αφορά συγκεκριμένα αδικήματα σε βαθμό πλημέληματος. Και παραμένω...